δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία, χαρμόσυνες ειδήσεις, ό,τι επιθυμείτε. Είναι η εβδομάδα των αποφάσεων, όπως διάβασα σε αστρολογικά site. Έχουμε και την Πανσέλινο 6 του μήνα. Είναι λίγο περίεργη Πανσέλινος, αλλά θα αντέξουμε το χτύπημα το αστρολογικό αυτό της μοίρας. Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τα ζώδια της γης που διάβασα. Τα παρθενάκια, οι εγώκεροι και τα ταυράκια. Τι μου κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελάτε να σας δώσω ένα φιλί. Με υγεία. Δώστε μου και εσείς ένα φιλί να πάρω και πολλά, πολλά χαμόγελα. Αγάπη σου δίνουμε γιατί την έχεις κερδίσει. Ναι, μωράκι μου γλυκό. Που το μιλενάκι μου είναι η τελευταία του μέρα σήμερα και φεύγει. Αυτό και εγώ με στενοχωρεί πολύ. Πολύ πραγματικά. Τι στεναχώρια είναι αυτή. Και τώρα ποιος θα μας λέει ότι μας αγαπάνε στην ονειρεμένη Τρίπολη, βρε Μιλένα. Είναι δεδομένη η αγάπη της Τρίπολης εσάς. Αυτό λες, κάθε μέρα έρχονται και μου λέει όπως σας αγαπάνε σε Τρίπολη, εσένα, την Τζορτζέλα μας. Αυτά... Βρε την Τρίπολη να τη στείλουμε χαιρετίσματα και φιλιά, αλλά το Μιλενάκι μας που μας στήριξε, που μας αγάπησε. Και εσύ σε μένα, και εσύ σε μένα πολύ. Πολύ που είσαι από τα καλύτερα παιδιά, όλα τα παιδιά εδώ είναι. Του Έψιλον που έχουν περάσει. Είναι δημοσιογραφάρες, είναι δουλευταράδες και είναι και ψυχάρες. Αυτό το τελευταίο είναι και το καλύτερο και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με στηρίξατε και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε ανθρώπινο. Είμαστε πλέον φίλοι, το ξέρεις αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω ότι δεν θα χαθούμε, αυτό έχει σημασία. Αγαπάμε γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Και θα κανονίσουμε τώρα τέλος εβδομάδας, θα πάμε το φαγητό που λέγαμε. Είναι δεδομένο, δεν το συζητώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να το ξέρεις αυτό. Εγώ εσάς. Και δεν θα το Χρήστο. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εγώ δεν ξεχνάω άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει. Και εγώ, Τζορτζέλα μου, πολύ.